Χριστόφορος Λιβαδιώτης, ο προπονητής του Κεραυνού. Η ομάδα του Στροβόλου ξεκίνησε τη σεζόν με 4 νίκες σε 4 παιχνίδια. Είχατε και 6 επίσημα ευρωπαϊκά, όπου επίσης ξεκίνησατε θετικά. Coach, πολύ σημαντική σημερινή νίκη, αν και θα έχετε να αντιμετωπίσετε λογικά την ΑΕΚ αρκετές φορές ακόμη στη χρονιά. Για σένα, εσύ τι κρατάς από τη σημερινή νίκη εν ώψη της συνέχειας? Καταρχήν, ξέραμε ότι η ΑΕΚ, και το επισημάναμε, θα ήταν πολύ καλύτερη από το Super Cup. Κατά την άποψή μου, είναι πολύ καλύτερη. Έχει δείξει σημεία προόδου. Για μας ήταν πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι με σοβαρότητα και με την κατάλληλη ένταση. Μην ξεχνάτε, ερχόμασταν από ευρωπαϊκό παιχνίδι στο Ισραήλ, όπου έδωσαν πάρα πολλές δυνάμεις τα παιδιά, ανεξάρτητα ότι δεν τα καταφέραμε στο τέλος. Τώρα το πρόγραμμά μας και η ζωή μας έτσι είναι. Είναι κάθε τρεις μέρες παιχνίδια Κύπρο-Ευρώπη. Και επαναλαμβάνω, αυτό που κρατάμε είναι η αμυντική προσήλωση, η διάθεση. Κάποια σημεία που θέλαμε βελτίωση στο αμυντικό κομμάτι, στα οποία μείναμε πολύ ευχαριστημένοι από αυτά που μιλήσαμε με τα παιδιά. Και συνεχίζουμε στο επόμενο παιχνίδι. Πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς δύο ταμπλό? Έχετε παιχνίδι την Τετάρτη και πάλι εδώ στο Στρόβολο. Πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς, και η ερώτησή μου, η follow-up για αυτό είναι, βοηθάει την ομάδα σε αρχή της χρονιάς ή όχι το να έχει παιχνίδια σε δύο διοργανώσεις? Εντάξει, αυτό το πράγμα έχει, το νόμισμα έχει δύο όψεις σε αυτή την περίπτωση. Μια ερώτηση που πολύ σωστή. Νομίζω ότι η δική μας την ομάδα σε αυτή την περίοδο τη βοηθάει. Οι ομάδες οι οποίες δεν είναι τόσο έτοιμες ή είναι καινούργια τα ρόστερ, ίσως να χρειάζονται περισσότερες προπονήσεις, θα έλεγα, παρά παιχνίδια. Στη δική μας περίπτωση, που η ομάδα είναι ως επιτοπλίστο, συνεχίζει από τις προηγούμενες χρονιές και έχουμε και πολλά έμπειρα παιδιά, θεωρώ ότι αν γίνεται σωστή διαχείριση με το rotation, είναι περισσότερα τα θετικά παρά τα αρνητικά και στο να βρουν ρυθμό τα παιδιά. Αλλά εντάξει, όσο πιο έμπειρους παίχτες έχεις, τόσο περισσότερο θέλουν να παίζουν παρά να προπονιούνται. Οπότε νομίζω είναι για καλό. Coach, καλή συνέχεια. Συγχαρητήρια για τη σημερινή νίκη. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.